Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 13 Αυγούστου 2019 και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση όπως κάθε βράδυ εδώ στην Crete TV. Μια δύσκολη ημέρα για τη χώρα μας. Σε πύρινο κλειό η Εύβοια. Αρκετά τα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη και στα σύνορα των ομών Ρεθύμνου Ηρακλείου. Σε πολύ λίγο όλο το ρεπορτάζ. Τώρα συνεχίζεται το σαφάρι του Υπουργείου Οικονομικών σε τουριστικές περιοχές. Πολλά τα λουκέτα και στην Κρήτη. Έκλεισαν γνωστό κατάστημα στη Χερσόνησο. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Πολύ καλά το κάνουν με τους έλεγχους. Πάρα πολύ καλά το κάνουν γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Έπρεπε να γίνει και αυτό. Νομίζω ότι καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις ακραίες καταπιεζόμενος. Μάστιγα η πνιγμή για την Κρήτη. Ένας ακόμα νεκρός σε παραλία του Κόκκινου Πύργου. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή για την πατρίδα μας. Σε πύρινο κλειό η Εύβοια. Έχουν εκενωθεί 4 χωριά. Πολλά τα πύρινα μέτωπα στην ελληνική επικράτεια. Μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη ανάμεσα στον Παλί και τις Ίσες. Πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ με όλα τα πύρινα μέτωπα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πριν αναφερθούμε λεπτομερώς με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την φωτιά στην κεντρική Εύβοια, να αναφερθούμε, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, με μια φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα σύνορα Ηρακλείου και Ρεθύμνου και συγκεκριμένα ανάμεσα στις Ίσες και στον Παλί. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκφράζεται η αισιοδοξία ότι και εξαιτίας του γεγονότος δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή. Αναμένεται μέσα στην επόμενη ώρα να τεθεί αρχικά υπομερικό έλεγχο και κατά διάρκεια της νύχτας υπό πλήρη έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία ανάσα από την Εθνική Οδό, από τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, Νίκο, η συγκεκριμένη φωτιά. Βέβαια. Ξέρουμε ανάμεσα στο Μπαλί και στις Σίσες, μετά την Παναγία την Χαραγιανή, καταλαβαίνουμε ωστόσο ότι κρύβονται αρκετοί κίνδυνοι, σε περίπτωση βέβαια που έπνεαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι. Αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρχει ένα αίσιο τέλος στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Και να πούμε βεβαίως ότι το τηλεοπτικό συνεργείο της Crete TV κατευθύνεται στο σημείο, εφόσον επιτρέψουν οι συνθήκες, θα δούμε και σχετικές εικόνες κατά τη διάρκεια του δελτίου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί και θα έχει τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Τώρα, πάμε στο μεγάλο πύρινο μέτωπο της Εύβοιας. 4 τα χωριά που έχουν εκενωθεί. Διέκοψε σπεσμένα τις διακοπές του ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, και μόνο το γεγονός ότι έχει ζητηθεί και έχει υποβληθεί αίτημα, το οποίο τελικά δέχθηκαν να προσφέρουν και να βοηθήσουν τόσο η Ιταλία όσο και η Κροατία αίτημα για αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών αύριο το πρωί στη χώρα μας. Καταλαβαίνουμε, μάλλον, τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά στο συγκεκριμένο μέτωπο, στην κεντρική Εύβοια, με την κατάσταση αυτή τη στιγμή να είναι εκτός ελέγχου λόγω των ισχυρότατων ανέμων. Έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς των Καναντέρ που επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και το απόγευμα. 3 χωριά έχουν εκκοινωθεί πριν από λίγα λεπτά, εκκοινώθηκε όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, και 4ο χωριό και συγκεκριμένα το χωριό Πλατανιάς. Οι φλόγες της μεγάλης πυρκαγιάς κατευθύνονται αυτή τη στιγμή από την κεντρική Εύβοια στις νότιες περιοχές λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, να σε διακόψω. Βέβαια. Μια φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των μεγαλύτερων ειδησιογραφικών πρακτορείων. Μια φωτογραφία από δορυφόρο που αποτυπώνει το μέγεθος της πυρκαγιάς στην Εύβοια και τους καπνούς που έχουν καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αττικής αλλά και της Πελοποννήσου. Ακριβώς, είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία μέσω του δορυφόρου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας, όπως πολύ καλά έκανες και ανέφερες Μάνο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πυροσβέστες αλλά και εθελοντές προσπαθούν να διαμορφώσουν τις περίφημες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου κατά κάποιο τρόπο να βάλουν ένα φρένο, να κερδίσουν χρόνο οι πυροσβέστες αλλά και οι δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές που βρίσκονται στο σημείο και βοηθούν και επιχειρούν προκειμένου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να τεθεί έστω ένα τμήμα
της μεγάλης αυτής φωτιάς υπό μερικό έλεγχο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης, ο οποίος κατευθύνεται στο ΚΑΤ προκειμένου να αξιολογηθεί η περίπτωσή του, να αξιολογηθούν τα εγκάβματα που φέρει. Όπως είπα στον πρόλογό μου, Κροατία και Ιταλία θα στείλουμε το πρώτο φως ημέρας αεροσκάφη προκειμένου και αυτά να επιχειρήσουν. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία και εμείς λαμβάνουμε από τη συγκεκριμένη περιοχή. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουμε να κάνουμε μια πολύ δύσκολη περίπτωση με μια πυρκαγιά ανεξέλεγκτη μέχρι και αυτή τη και νομίζω στιγμή. Ότι μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από το τι ακριβώς επικράτησε πριν από λίγο στα χωριά, να πάρουμε λίγο ήχο χώρου για να αποτυπωθεί και στον τηλεοπτικό φακό το μέγεθος της αγωνίας των κατοίκων της περιοχής. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από τα χωριά της Εύβοιας, τα οποία βρίσκονται σε πύρινο κλειό. Μεγάλο το στοίχημα, Μάνο, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και εκεί θα τα δώσουν όλα οι πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και με σύμμαχο βέβαια ευελπιστούν τους ανέμους, προκειμένου βέβαια αυτή να μειωθεί η έντασή τους, και το πρωί με τη συνδρομή και των Κροατών και των Ιταλών που θα στείλουν τα αεροσκάφη τους βέβαια και τα ελικόπτερά τους, προκειμένου να έχουμε θετικά μηνύματα και να έχουμε θετικές ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός... Θα επιστρέψω σε σένα να πάμε να δούμε τη δήλωση ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο από το συντονιστικό, για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Βρίσκομαι εδώ για να πω με τη σειρά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και σήμερα δίνουν μια μεγάλη μάχη, ένα μεγάλο αγώνα κόντρα σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, οι συνθήκες σήμερα είναι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και το πρώτο μέλημα του κράτους ήταν, είναι και θα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά η προστασία των περιουσιών. Από εκεί πέρα γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, ό,τι μπορεί να γίνει. Έχει γίνει, έχει υπάρξει απόλυτη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και θέλω να πιστεύω ότι και με την βοήθεια του καιρού τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Θα ήθελα και εδώ από το συνιστικό κέντρο να επαναλάβω και να ζητήσω από τους πολίτες να ακούνε πάντα τις εντολές, τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια μαζί με το πυροσβεστικό σώμα να ενημερώνει επίσημα για το τι συμβαίνει στο μέτωπο όλων των πυρκαγιών. Ξέρω πολύ καλά ότι οι πυροσβέστες μας, ειδικά τις τελευταίες 5 μέρες, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες έχουν δώσει τον εαυτό τους σε αυτήν την προσπάθεια. Είναι εξάγρυπνοι, είναι συχνά χωρίς φαγητό, είναι κουρασμένοι, αλλά θέλω να ξέρουν ότι απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης και του θαυμασμού ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης, όπως έτσι είπε και ο Υπουργός, ότι έχει ενημερωθεί και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και αύριο το πρωί θα έχουμε στην διάθεσή μας 4 ακόμα αεροσκάφη Καναντέρα από την Κροατία και από την Ιταλία. Είναι καλύτερη απόδειξη της ανάγκης να υπάρχει περισσότερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στα συστήματα της πολιτικής προστασίας. Βεβαίως, Νίκο, να πούμε ότι στη σκιά της περσινής ανίποτης τραγωδίας στο Μάτι, όπως είναι φυσικό, η είδηση της πυρκαγιάς στην Εύβοια είναι αυτή τη στιγμή στις πρώτες ειδήσεις παγκοσμίως. Δηλαδή, υπάρχουν τηλεοπτικά δίκτυα που μεταφέρουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και σχεδόν non-stop εικόνες από την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φωτιά στο Μάτι ήταν η πιο καταστροφική του 21ου αιώνα. Νομίζω οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της δήλωσης που μόλις παρακολουθήσαμε, τη τοποθέτησή του. Προέτρεψε τους πολίτες να ακούν τις εντολές των αρχών. Και αυτό το ανέφερε για τον εξής λόγο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι, παρά τις εντολές και τις κατευθύνσεις και τις προτροπές των αρμόδιων, των εμπλεκόμενων αρχών, δεν θέλησαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε περιοχές όπου βέβαια είχαν περικυκλωθεί οι οικίες τους από φλόγες. Καταλαβαίνουμε την επικινδυνότητα της όλης κατάστασης και πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και αναφέρθηκε και προέτρεψε όλους αυτούς τους πολίτες να φερθούν λογικά. Σίγουρα έχουμε να κάνουμε με περιουσίες, αλλά πάνω από τις περιουσίες υπάρχει και ανθρώπινη ζωή. Βεβαίως, έχουμε μία έκτακτη είδηση σε εξέλιξη, αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά.
αλλά και την πυρκαγιά στην Κρήτη. Είσαι σε επαφή με τις πηγές του ρεπορτάζ. Εφόσον χρειαστεί, στη διάρκεια του δελτίου θα επανέλθουμε για να μας ενημερώσεις και για την Εύβοια, αλλά και για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ίσες και τον Παλί. Όλα να πάνε καλά, όχι μόνο στην κεντρική Εύβοια, στην Εύβοια, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης. Ακριβώς. Θα αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, καθώς σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών στις τουριστικές περιοχές. Ένα ακόμα κατάστημα έκλεισε για 48 ώρες λόγω παραβατικότητας. Το συντονιστικό του Υπουργείου Οικονομικών δηλώνει αποφασισμένο να πατάξει την φοροδιαφυγή και έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις τουριστικές περιοχές της Κρήτης μέσα από κλιμάκια που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 50 άτομα. Χτυπάει κόκκινο η παραβατικότητα στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης, όπου εξόρμησαν το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΑΔΕ για να βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις, όπως το ειδικό λογισμικό που έσβηνε τη νύχτα τις αποδείξεις που έκοβαν τη μέρα υπάλληλοι καταστήματος πώλησης παγωτού. Καλά, πολύ καλά το κάνουν με τους ελέγχους, πάρα πολύ καλά το κάνουν, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο από την πραγματικότητα. Ένα νέο λουκέτο μπήκε χθες το μεσημέρι σε κοσμοπολίτικο κλαμπ της Χερσονήσου, όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν είχε κοπεί σωρία αποδείξεων, οδηγώντας σε προσωρινό λουκέτο. Έπρεπε να γίνει κι αυτό. Έπρεπε να γίνει, εντάξει. Σιγά σιγά, γιατί εμείς διώχνουμε τον τουρισμό, όπως είναι να το κάνουμε. Ο νέος τρόπος σήμανσης που χρησιμοποιεί η ΑΔΕ για τα σφραγισμένα καταστήματα δεν αρέσει στους ιδιοκτήτες, που βρίσκουν τρόπους ώστε και το κατάστημα να παραμένει κλειστό και οι πελάτες να μην αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί. Σίγουρα ψάχνει εναλλακτικές διόδους για να μπορεί να επιβιώσει την επιχείρησή του. Σίγουρα δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το πιο σωστό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας επιχειρηματίας. Αλλά νομίζω ότι καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις ακραίες καταπιεζόμενος. Στην περίπτωση του καταστήματος πώλησης παγωτού που σφραγίστηκε στη Χερσόνησο για 48 ώρες, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε ένα ειδικό λογισμικό που έσβηνε από τα αρχεία τις αποδείξεις που έκοβε στη διάρκεια της ημέρας στο προσωπικό του καταστήματος. Υπολογίζεται ότι με τον τρόπο αυτό εξαφανίστηκαν εις πράξεις ύψους 3.000 ευρώ στο διάστημα που ελέγχθηκαν τα παραστατικά του καταστήματος. Τέτοιο άκουσα για ένα μαγαζί που έχει πειράξει την μηχανή και έσβησε δηλαδή τα βράδια, αλλά δεν ξέρω ούτε καν ποιος είναι. Άκουσα και ένα λογισμικό. Εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει σίγουρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ίσως για να κάποιος να μπορεί να κάνει, να προβεί σε κάποιες παραβάσεις. Εφόσον ήταν κάτι μεμπτό και κατακριτέο ή νόμιμο, εντάξει, κάθε επιχειρηματίας ρισκάρει κάνοντας τέτοιες κινήσεις και πράξεις. Στην αναδουλειά και την υψηλή φορολογία αποδίδουν κάποιοι την τακτική της μη έκδοσης αποδείξεων. Απ' την άλλη όμως, όπως σας λέγαμε, θα πρέπει να δούμε λίγο πιο στο θέμα αυτό της φορολόγησης, να πετύχουμε καλύτερα όρια, φορολογικά όρια, ώστε να είναι επιτρεπτά για τις επιχειρήσεις, στην επιβίωση των επιχειρήσεων και οι έλεγχοι να γίνονται κάπως πιο αυτοματοποιημένα, χωρίς να γίνονται εμπόδιο ουσιαστικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι πολίτες τηλητεύουν τέτοιες συμπεριφορές που προκαλούν αθέμητο ανταγωνισμό και λειτουργούν σε βάρος όλων των υπολείπων. Όχι, πρέπει να κόβουμε. Γιατί μένουμε εδώ, εδώ ζούμε, πρέπει να πληρώνουμε στο κράτος. Γιατί αν δεν πληρώνουμε στο κράτος, ο κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει η Ελλάδα καθόλου. Μετά τις τραγωδίες στους δρόμους της Κρήτης, δυστυχώς μάστιχα για το νησί είναι και η τραγωδία στις παραλίες του νησιού. Πάνω από 20 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους σε παραλίες της Κρήτης, ένας ακόμα πήρε σειρά σήμερα στον Κόκκινο Πύργο. Η Μαρία Ντονογιαννάκη είναι μαζί μας. Σήμερα υπάρχει και αναλυτικό πρώτο δημοσίευμα στη Νέα Κρήτη που βάζει στο μικροσκόπιο αυτό το σοβαρό πλέον κοινωνικό πρόβλημα για το νησί μας. Πραγματικά, Μάνο, έχει καταλήξει να αποτελεί μάστιγα, θανατηφόρα μάστιγα, τόσο σε ό,τι αφορά τα τροχαία όσο και τους πνιγμούς που σημειώνονται στο νησί μας κάθε χρόνο και ιδιαίτερα το καλοκαίρι που είναι και αυξημένη η επισκεψιμότητα στο νησί μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή και ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν χάσει τη ζωή τους ύστερα από πνιγμό σε θαλάσσιες περιοχές του νησιού μας συνολικά 27 άτομα μαζί με το θάνατο το σημερινό του 83χρονου άνδρα στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Επίσης, δυστυχώς, 46 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους αφήνοντας τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, πράγμα που όλους μας έχει προβληματίσει. Οι αριθμοί αυτοί συνεχώς αυξάνονται αντί να μειώνονται κάθε
χρόνο. Και για να μιλήσουμε με στοιχεία, Μάνο, θα σου πω ότι σε ό,τι αφορά τους πνιγμούς, αυτή τη στιγμή έχουμε στον νομό Ηρακλείου 13 πνιγμούς, 8 στον νομό Ρεθύμνου, 4 στον νομό Χανίων και 2 στο Λασίθι. Για να μιλήσουμε σε ό,τι αφορά τους πνιγμούς με στοιχεία ανά τα τελευταία 3 χρόνια, θα σου πω ότι το 2017 είχαν καταγραφεί πανελλαδικά 357 θάνατοι από πνιγμό. Το 2018 413 και το 2019 167 μέχρι στιγμής πανελλαδικά σε όλη τη χώρα, διότι από ό,τι φαίνεται είναι πρόβλημα όλης της χώρας. Και από τους 167 πανελλαδικά, το 16% έχει σημειωθεί στο νησί μας. Mm-hmm. Πράγμα αρκετά σημαντικό, πρέπει να το δούμε, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Ωστόσο, να πούμε, Μάνο, ότι σημειώθηκε κάποια, έγινε, πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο μία σύσκεψη μεταξύ του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου, του κυρίου Βοριά, και των ναυαγοσωστών, οι οποίοι οι ναυαγοσώστες μίλησαν μέσα από την καρδιά τους για το πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στις θάλασσες του νησιού μας. Έθεσαν τους προβληματισμούς τους, είπαν ότι τόσο η έλλειψη μεγάλου αριθμού mm-hmm. ναυαγοσωστών, επαρκούς αριθμού, όσο και το ωράριο είναι πρόβλημα. Διότι βλέπουμε ότι μάλιστα. το ωράριο είναι μειωμένο και δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες. Επίσης, ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να επιληθεί. Μαρία Αντωνογιαννάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. 1039 δενδρύλια εντόπισαν και εγκρίζωσαν ιδιοκτικές αρχές στον Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων. Μάλιστα, προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 50χρονου άντρα. Η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα. Έλλη, ένα επί της ουσίας χτύπημα στα κυκλώματα των ναρκωτικών για το νησί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικό, πολύ ηχηρό χτύπημα, καθώς συνοδεύεται και από τη σύλληψη ενός εκ των καλλιεργητών, ενός 50χρονου αλλοδαπού. Και βλέπουμε το σημείο που εντοπίστηκε η φυτεία, Έλλη. Μάλιστα. Να πούμε ότι υπήρχαν πληροφορίες για την ύπαρξη μιας γιγαντίας φυτείας κάναβης στη συγκεκριμένη περιοχή, γι' αυτό και την περιοχή έζωσαν από τα ξημερώματα άνδρες της ομάδας ειδικών αποστολών, του τμήματος ειδικών αποστολών Κρήτης, της δίωξης ναρκωτικών Χανίων και κλιμάκια της ΟΠΚΕ, οι οποίοι πλησίαζαν σιγά σιγά την ώρα που ξημέρωνε και κατάφεραν να ευνηδιάσουν το 50χρονο, να τον συλλάβουν, να τον ακινητοποιήσουν και βεβαίως να προχωρήσουν στην εκρίζωση της φυτείας. Μιλάμε για πάνω από 1.000 δενδρύλια, 1.030 δενδρύλια τα οποία εκριζώθηκαν με ύψος έως και 2,5 μέτρα, ξεπερνούσαν και τα 2,5 μέτρα το ύψος των δενδρυλίων. Ήταν πολύ κοντά στο στάδιο της συγκομιδής και θα απέφεραν τεράστια κέρδη στα χέρια των καλλιεργητών. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς θεωρείται ότι ο αλλοδαπός, ο οποίος πιάστηκε μέσα στη φυτεία, προφανώς έχει και συνεργούς. Έλλη Κοκάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στα Πράσα εντόπισε το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας ένα νεοαρό που επιχείρησε να βάλει φωτιά σε περιοχή πολύ κοντά στον καταβλισμό της Νέας Αλικαρνασσού. Την ίδια ώρα, εκτάκτως σήμερα, συνεδρίασε το συντονιστικό της Περιφέρειας Κρήτης με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Ευρυπίδη Κουκιανδάκη, να προχωρά σε επισημάνσεις φωτιά όσον αφορά την πολιτική προστασία αλλά και τον τρόπο που γίνεται το συντονιστικό. Άναψαν φωτιές οι επισημάνσεις στο Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου και των εκπροσώπων της πυροσβεστικής στην έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Οι αρμόδιοι στυλίτευσαν τη στάση εκπροσώπων Δήμων και τμήματων πολιτικής προστασίας που έλαμψαν δια της απουσίας τους, όχι μόνο από τη σύσκεψη, αλλά και στη διάρκεια συμβάντων. Έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά ότι η υπηρεσία δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη, έχει τα ανακριτικά γραφεία και περιπολούν, έχει και άλλα συμβατικά αυτοκίνητα και μηχανές και περιπολούν στην Ήπεθρο. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, λόγω της επικινδυνότητας των ημερών που υπάρχει στην Ελλάδα αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε όλοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στάση που μόνο ετοιμότητα δεν δείχνει την ώρα που ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ζητάμε όμως και από τους αρμόδιους φορείς, όταν τους καλούμε, να τους βρίσκουμε. Γιατί υπήρξαν περιπτώσεις αρμόδιων φορέων, λίγων ευτυχώς, που τους ψάξαμε και δεν τους βρήκαμε, για πυρκαγιές στο Δήμο τους. Νομίζουμε ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει να συμβεί. Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν αναφερθεί περίπου 3.000 συμβάντα με έναρξη φωτιάς, από τα οποία 1.100 στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου με επίκεντρο τα νότια παράλια. Σε
Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού ζήτησαν εισαγγελική παρέμβαση σε βάρος υπευθύνων Δήμου που δεν ανταποκρίθηκε σε καμία σύσταση μετά από επανειλημμένα κρούσματα φωτιά σε χωματερή. Δεν μας ευχαριστεί αυτό, γιατί θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της κάθε υπηρεσίας. Δυστυχώς, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αυτή την ενέργειά μας, γιατί θεωρούμε ότι είχαμε εξαντλήσει τα περιθώρια εκκλήσεων προς τους αρμοδίους. Πέρα από την αμέλεια, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έρχονται αντιμέτωπες και με τη σκοπιμότητα. 29χρονος συνελήφθη χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ, ενώ είχε πυροδοτήσει 3 εστίες φωτιάς στα 2 αωράκια, σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου και το ραντάρ του αεροδρομίου. Οι φωτιές ήταν όλες από πρόθεση. Είχε πρόθεση να προκαλέσει πυρκαγιές και να δημιουργήσει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Γι' αυτό κατηγορείται από την υπηρεσία μας. Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος έσπευσε στο σημείο που εντοπίστηκαν 3 διαφορετικές εστίες και κατάφερε να συλλάβει τον 29χρονο που έβαζε φωτιά με ένα φλόγιστρο. Κινητοποιήθηκε λοιπόν το ανακριτικό της υπηρεσίας μας και συνέλαβε ένα 29χρονο κάτοικο Ηρακλείου, ο οποίος κατηγορείται από την υπηρεσία μας για εμπειρισμό από πρόθεση. Οδηγήθηκε στον κύριο Εισαγγελέα, διέταξε ο κύριος Εισαγγελέας στην κράτησή του χθες το βράδυ. Τώρα θα παραμείνουμε στη συνεδρίαση του συντονιστικού και μάλιστα εκτάκτως όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, γιατί το μεσημέρι ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου έβγαλε πραγματικά φωτιές όσον αφορά τον τρόπο που γίνεται η διαδικασία, αλλά και κάποιες ενστάσεις τις οποίες επισημάνει. Μαζί μας απόψε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ακούσαμε, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ακούσαμε τον κύριο από την πυροσβεστική να λέει ότι υπάρχει μια χαλαρότητα, ότι από τους Δήμους είναι πολύ δύσκολο σε μια έκτακτη ανάγκη να βρείτε ανθρώπους πολιτικής προστασίας. Από την άλλη, γνωρίζω ότι ήδη κάποιοι από την πυροσβεστική έχουν κινηθεί νομικά εις βάρος 2-3 Δήμων στην Κρήτη. Και εσείς σήμερα εκφράσετε για μία ακόμη φορά τη δυσαρέσκεια ότι ενώ δεν ήμασταν σε μία αυξημένη επιφυλακή, ήμασταν στο 2, ξαφνικά έγινε εκτάκτως μία συνεδρία του συντονιστικού. Και εγώ σας ρωτάω, αν αυτός ο συναγερμός είναι στο 5, τι θα γίνει? Να το πω χαριτολογώντας, δεν μπορείς να κηρύξεις επιστράτευση. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα της έκρηξης, γιατί πράγματι φωτιά δεν έβαλα, αλλά έκρηξη είχα. Και δεν φταίω και για την φωτιά που τώρα είναι στη Σύσσερ, κοντά στο χωριό μου. Εγώ έβαλα ένα θέμα που υπάρχει χρόνια. Πρώτα ξεκίνησα και είπα ότι επιτέλους μετά από τις φωτιές στη Βυζιάνου που το διεκδικούμε, το Έριξον σταθμεύει στην Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι, να ξεκινήσω από τα θετικά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έστω και καθυστερημένα, επιτέλους έχουμε ένα καλό, ένα αέριο μέσο πυρόσβεσης. Δεν μας σώζει, αλλά μπορεί να προλάβει πολλά πράγματα. Αλλά όταν προλάβεις, είναι πολύ σημαντικό. Οι συνεδριάσεις του ΣΟΠ, του συντονιστικού οργάνου, έχουν ένα άλλο χαρακτήρα. Δεν κάνεις κάτι εκτακτά παρά μόνο να έχεις εξέλιξη γεγονότα. Διότι ο σχεδιασμός υπάρχει, φτάνει να ανταποκριθούμε. Αλλά κυρίως αυτό που μας λείπει είναι η πρόληψη, που είναι, ξεκινάει από την ενημέρωση του πολίτη και τη συνειδητοποίηση του πολίτη, που γίνονται προσπάθειες, αλλά επενδύσεις στην πολιτική προστασία, που δεν είναι μόνο η φωτιά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να μιλάω. Τώρα ακούγομαι. Και ακούγομαι και ακουγόμαστε οι γραφικοί. Εγώ θέλω γιατί να ρωτήσω το εξής. Μετά την μαύρα και το μάτι, όλη η Ελλάδα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και ορθώς έχουν αλλάξει. Θα πρέπει να μην είχαμε φτάσει εκεί για να αλλάξουν. Και ευτυχώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακούσαμε νωρίτερα διαστόματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας να κάνει μία αναφορά όσον αφορά τον τρόπο που έρχεστε σε επικοινωνία, σε επαφή με τους Δήμους. Και εγώ θα σας πω, επειδή σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η μισή χώρα καίγεται, μια πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη ανάμεσα στον Παλί και στις Ίσες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δηλαδή, παίρνουν από την πυροσβεστική υπηρεσία τα γραφεία πολιτικής προστασίας στο Δήμο και δεν απαντάνε? Αυτό δεν θα το απαντήσω εγώ. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν. Η πολιτική προστασία είναι ένα φάντασμα. Η περιφέρεια έχει 2 υπαλλήλους σε όλη την Κρήτη στην πολιτική προστασία, ενώ έπρεπε να έχει 40.
ποια πολιτική προστασία και πώς να είναι διαρκώς σε επιφυλακή. Γιατί πρέπει να είναι διαρκώς σε επιφυλακή. Ο πρίγκιπας είναι χωρίς βρακιά. Ο πρίγκιπας που λέγεται πολιτική προστασία είναι άδειο πουκάμισο. Πρέπει να φτιάξουμε πολιτική προστασία και όχι εντολές. Η πυροσβεστική έχει αυστηρές εντολές να μηνύει. Οι συνεργασίες δεν επιτυγχάνονται. Οι συνεργασίες δεν επιτυγχάνονται με μηνύσεις και δεν φταίει ο τοπικός, αλλά αυτός που δίνει την εντολή. Και το μήνυμα για να γίνει έκτακτο σοπ σε διάρρη δεν ήταν τοπικό. Ήταν από τον αρχηγό της πυροσβεστικής και προφανώς από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Άρα δεν είναι για φιγούρες και συσκέψεις. Επειδή είστε νομικός, εγώ θα κάνω τώρα λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί είναι κακό, ενώ δεν είμαστε σε επιφυλακή, από τα κεντρικά να ζητούν μία έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού? Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν είμαστε σε επιφυλακή υπάρχει μια ετοιμότητα, λέω εγώ, δημοσιογραφικά. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ο καθένας, καταρχήν η πολιτική προστασία δεν προσφέρεται για συμπολίτευση και αντιπολίτευση, ούτε για φιγούρες, ούτε για πολλές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ούτε για πολλές επικρίσεις. Θέλει συνεργασία πραγματική και ουσιαστική. Και εγώ ξέρω ότι υπάρχουν δήμοι που φτύνουν αίμα. Βεβαίως υπάρχουν και καμιά φορά κάποιοι που αδιαφορούν. Άρα υπάρχουν κάποιοι δήμοι σε επίπεδο Κρήτης, και δεν θα το συγκεκριμενοποιήσουμε, μπορεί να είναι ελάχιστοι, όχι, που έχουν μια χαλαρότητα σε αυτά τα θέματα. Όχι, δεν έχουν δυνατότητα. Δεν έχουν δυνατότητα. Ναι, αλλά όταν λέει ο άνθρωπος από την πυροσβεστική ότι καλούμε τον υπεύθυνο και δεν απαντάμε. Αυτό μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Μια μεμονωμένη περίπτωση. Μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση. Αυτό που υπάρχει είναι η αδυναμία των Δήμων να ανταποκριθούν, η αδυναμία του μηχανισμού, γιατί δεν υπάρχει, και αυτοί που βγάζουν τις σοφές εγκυκλίους έχουν 250 σελίδες η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία μεταφέρονται αρμοδιότητες στους Δήμους και στις περιφέρειες για να ενοχοποιούν. Ξέρετε ποιος με πήρε και το είπα και το πρωί στις φωτιές στο Μάτι τηλέφωνο, στο Μάτι στον Αγιανή? Ποιος ή ποια μάλλον? Μόνον η κυρία Δούρου, γιατί είχε καεί στο μάτι. Ξέρετε ποιον δείχνει όλη η Ελλάδα? Την κυρία Δούρου. Ενώ ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός, ήταν παρούσα όλη η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, όπως και να το πούν. Δείχνουν τον αυτοδιοικητικό που είναι άδειο πουκάμισο. Θα θυμίσω τις πλημμύρες στο Ηράκλειο, ποιον έδειχναν. Μάλιστα. Θα θυμίσω. Κλείνοντας, πολύ γρήγορα, εσείς τι είναι αυτό που προτείνετε όσον αυτό αφορά προτείνω... τις έκτακτες συνεδριάσεις του συντονιστικού? Αυτό είναι αδιάφορο, το πότε θα συνεδριάσει το συντονιστικό. Πρέπει να συνεδριάζει όταν πρέπει. Ανά πάσα στιγμή και όταν πρέπει. Το πρόβλημα είναι, επενδύουμε στην πολιτική προστασία? Γιατί δεν επενδύουμε στην πολιτική προστασία? Γιατί δεν είναι πιασάρικη? Καταλαβαίνουμε τα κενά όταν συμβεί το κακό. Αν δεν καθαρίσουμε τώρα τους ποταμούς, το χειμώνα θα πλημμυρίσουμε. Αν δεν προετοιμαστούμε τώρα το χειμώνα και την άνοιξη για τις πυρκαγιές και αφήσουμε τα χόρτα που ξεραίνονται, που είναι καύσιμο σύλλη εύλεκτη και γρήγορη αποτελεσματικότητας, τότε θα καούμε. Μάλιστα. Όταν τα γεγονότα τα προλαβαίνεις, και δεν τα προλαβαίνεις με εγκυκλίους ούτε με συνεδριάσεις, τα προλαβαίνεις όταν οι υπηρεσίες, οι εμπλεκόμενες που έχουν ευθύνη, γιατί το συντονιστικό όργανο δεν ενεργεί, συντονίζει, δίνει οδηγίες, ενημερώνει. Για παράδειγμα, ο αντιπεριφερειάρχης που έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας δεν έχει το σχεδιασμό των έργων. Μάλιστα. Που χρειάζονται. Άρα μπορεί να διαμαρτύρεται. Αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς λέτε. Ο αντιδήμαρχος που πιθανόν να έχει την πολιτική προστασία μπορεί να μην έχει τα μέσα από το Δήμο ή από την πολιτεία. Το κράτος δεν δίνει τίποτα σε τελευταία ανάλυση σε κανένα φορέα. Κύριε Κουγιαδάκη. Τότε με ασφεντιλιές κάνεις πολυκατοικίες. Το πρωί είπα ότι δεν βάφεις αυγά με κάτι άλλο, δεν θέλω να το επαναλάβω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Κουγιαδάκη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον καιρό και για την έξοδο του 15 Αυγούστου, τους ταξιδιώτες, τις θάλασσες αλλά και τα ταξίδια με αεροπλάνο. Και βεβαίως στις καιρικές συνθήκες υπό το φόβο φωτιάς. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε σε εξέλιξη μια φωτιά ανάμεσα στις Σίσες και στον Παλί και βεβαίως τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια. Ο μετεωρολόγος ο κ. Μανώλης Λέκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Νομίζω, κύριε Λέκα, ότι σε αυτές τις περιόδους ο καιρός είναι πάντοτε ένα θέμα που ενδιαφέρει στο 100%.
Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πράγματι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός, εξαιτίας βέβαια και της θερινής περίοδου, αλλά και της εορταστικής συνάμα που έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Και φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες, τις οποίες μας επιφυλάσσει πλέον, είναι πάρα πολύ καλές, με την έννοια ότι από σήμερα κιόλας διαπιστώθηκε η κάμψη των ανέμων, οι βοριάδες οι οποίοι έπνεαν τις προηγούμενες ημέρες, ήδη εξασθενούν σημαντικά από σήμερα και έτσι από αύριο, που η έντασή τους θα είναι ακόμα μικρότερη, μόνο σε ανατολικές περιοχές, δηλαδή από το Ηράκλειο και ανατολικότερα θα δούμε να διατηρούν μία ένταση από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 3 με 4, τοπικά όμως μέχρι και τα 5 μποφόρ, μέχρι και το ιδίως το μεσημέρι, αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι γενικά σε όλο το νησί θα εξασθενήσουν περισσότερο. Άρα αυτό που λέτε βέβαια είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λέκα, επειδή έχουμε και κάποια πύρινα μέτωπα στην Κρήτη, άρα οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια της νύχτας θα ευνοήσουν την προσπάθεια των πυροσβεστών. Εκτιμώ ότι είναι η κάμψη των ανέμων, η οποία ιδιαίτερα τη νύχτα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Εκτιμώ ανάλογα βέβαια και το σημείο που υπάρχει η πυρκαγιά, γιατί και αυτό διαδραματίζει μεγάλο ρόλο, γιατί και η πυρκαγιά από μόνη της εν δυνάμει δημιουργεί ένα πεδίο με τις πιέσεις όπου ενισχύει αντιθέτως τους ανέμους. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Εκτιμώ όμως ότι η πτώση των ανέμων, η οποία θα είναι, όπως σας είπα, χαρακτηριστική από το βράδυ και αύριο, θα έχει σαν αποτέλεσμα να βοηθήσει αυτές τις προσπάθειες. Τώρα, όσον αφορά την ημέρα της Παναγίας, του 15 Αυγούστου, θα έχουμε έναν εξαιρετικό καιρό. Πολύ γρήγορα, ναι, κύριε Λέκα. Να πούμε μόνο και ένα άλλο στοιχείο. Ότι οι θερμοκρασίες πάνε πολύ καλά, αλλά είδαμε από χθες κιόλας μεγάλα ποσοστά υγρασίας, τα οποία πραγματικά παρακολουθώντας θα βλέπουμε ότι ανεβάζοντας λίγο το δείκτη δυσφορίας, δεν ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δυστυχώς μας κάνουν λίγο να δυσφορούμε και είναι κυρίως ο παράγοντας της υγρασίας. Τώρα, για την ημέρα της Παναγίας, φαίνεται ότι πραγματικά οι καιρικές συνθήκες σε όλο το νησί θα είναι πάρα πολύ καλές. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, θα είναι στα 2 με 3 μποφόρ και αργότερα προς το μεσημέρι θα φτάνουν και τα 4 μποφόρ, κατά τόπους όμως. Αυτές οι συνθήκες θα δημιουργούν πολύ καλό περιβάλλον για τις θάλασσες, δεν θα έχουν κυματισμό και έτσι όλες οι δραστηριότητες θα γίνονται ευχάριστα. Η θερμοκρασία βέβαια θα ανέβει λίγο υψηλότερα, αλλά όχι ανησυχητικά. Φαίνεται ότι οι μέγιστες τιμές στα βόρεια θα διαμορφωθούν κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ενδοχώρα και στα νότια θα φτάσουν και πάλι τους 34 με 35 βαθμούς. Αυτό όμως θα είναι πρόσκαιρο, γιατί από την Παρασκευή κιόλας θα δούμε τις θερμοκρασίες έστω και λίγο να υποχωρούν και πάλι σε καλύτερα επίπεδα. Και επειδή έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά που θα έχουμε το πρώτο κύμα των επιστροφών από τις διακοπές, πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη? Κοιτάξτε, με τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι συνεχίζονται γενικά οι καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και το Σάββατο. Ήπιος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις ούτε στους ανέμους ούτε και στις θερμοκρασίες. Από την Κυριακή τώρα αρχίζουν και δείχνουν τα μοντέλα ότι επανέρχεται ο ετησίας, το κοινώς γνωστό Μελτέμι, το οποίο θα δούμε κατά πόσο πράγματι θα ενισχυθεί. Με τις βοριάδες βέβαια ίσως να δημιουργούν κάποιες νεφώσεις στα βόρεια. Δεν περιμένουμε τουλάχιστον για φαινόμενα στο νησί μας, δεν φαίνεται κάτι. Αλλά θα δούμε η ένταση των ανέμων αν προκαλέσει κάποιο κυματισμό. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Αποταμίευση σημαίνει στήριγμα για το μέλλον του παιδιού σου. Άνοιξε τώρα καταθλιπτικό λογαριασμό Παγκρίτια Αποταμιευτικό για το παιδί. Δείτε σε λίγο. Οι πλανόδιοι καλλιτέχνες του Μεγάλου Κάστρου. Μοναδικές εικόνες στο Αυγουστιάτικο Ηράκλειο. Μουσικές του κόσμου με ντόπιους και ξένους να κάνουν το Ηράκλειο μια πόλη βγαλμένη από τα παλιά. Αδειάζει το Ηράκλειο λόγω 15 Αυγούστου. Τι κάνουν οι πολίτες που μένουν πίσω? Προτάσεις για διακοπές στην πόλη από τους νέους του Ηρακλείου που απολαμβάνουν το Ηράκλειο τώρα που οι περισσότεροι το εγκαταλείπουν. Επιστροφή στο Δελτίο. Το Ηράκλειο ανήκει στις μεγάλες πόλεις της χώρας που την περίοδο του 15 Αυγούστου το εγκαταλείπουν οι ντόπιοι για ολιγοήμερες διακοπές. Είναι όμως και μια τουριστική πόλη με τους επισκέπτες μας να δημιουργούν ένα μοναδικό χρώμα στο κέντρο της πόλης. Ο φακός της Crete TV σήμερα περπάτησε μαζί με τους τουρίστες μας στο κέντρο της πόλης και βεβαίως απόλαυσε τους μοναδικούς πλανόδιους καλλιτέχνες.
μοναδικές εικόνες που αποτυπώνουν την καλλιτεχνική διάθεση που επικρατεί στο Ηράκλειο κατέγραψε στην καρδιά του Αυγούστου ο φακός της Κρήτη TV. Οι καλλιτέχνες του δρόμου κλέβουν την παράσταση, συμπαρασύροντας ντόπιους και επισκέπτες σε μια καλοκαιρινή γιορτή στο Μεγάλο Κάστρο. Με ακούσματα από την Ανατολή μέχρι και τους μελωδικούς ήχους του σαξόφωνου, για μια ακόμα φορά το Ηράκλειο μας εντυπωσιάζει με τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν αυτές τις μέρες της αυγουστιάτικης δραστόνης στο δικό τους χρώμα σε μια πόλη που μπορεί οι ντόπιοι σιγά σιγά να την εγκαταλείπουν λόγω διακοπών, όμως οι επισκέπτες την απολαμβάνουν. Μια βόλτα στο κέντρο της πόλης υπό τον φόντο των ενετικών κτηρίων με τους πλανόδιους μικροπολιτές και στο άκουσμα κοσμοπολίτικων ήχων είναι ικανή να μας μεταφέρει σε μαγευτικά μονοπάτια. Η κριτική φύση είναι πολύ όμορφη και οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί και χαμογελαστοί. Αυτά μου αρέσουν προσωπικά, όπως και το φαγητό. Οι ελιές είναι εκπληκτικές. Amazing. It's very beautiful. Η Κρήτη έχει φυσικό καλό, σπουδαία ιστορία και μεγάλο ενδιαφέρον. Very interesting. Good weather, sea, beaches and culture. Ωραίος καιρός, ωραία θάλασσα, παραλίες και πολιτισμός. Καλοί άνθρωποι, ωραίο φαγητό και πολύ ηλιόλουστοι. And tasty and sunny, very sunny. Because we love Greece and αγαπάμε την Ελλάδα, τον πολιτισμό και το φαγητό της. Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα εδώ είναι πολύ φιλικοί και ανοιχτόμυαλοι. Θα ξαναέρθουμε του χρόνου στο ίδιο μέρος. Come back next year. Την ίδια ώρα, ο ζεστός καιρός, οι υπέροχες παραλίες, η τεράστια ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού, οι γεύσεις της Κρήτης, το ήθος των κριτικών και η ανιδιοτελής φιλοξενία τους είναι μερικοί από τους λόγους που οι ξένοι επισκέπτες του νησιού μας το επιλέγουν μεταξύ άλλων προορισμών για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Υπάρχουν πολλοί που αγαπούν τις διακοπές του Αυγούστου και βεβαίως φεύγουν από τα αστικά κέντρα όπως είναι το Ηράκλειο. Υπάρχουν όμως και οι φανατικοί που απολαμβάνουν το Ηράκλειο όταν οι περισσότεροι έχουν φύγει. Οι νέοι του Ηρακλείου, μιλώντας στο φακό της Crete TV, προτείνουν σε όλους εμάς πώς μπορούμε να περάσουμε όμορφα στο Μεγάλο Κάστρο, εάν δεν το εγκαταλείψουμε το 15 Αύγουστο. Με χαλαρές βόλτες, ρωσιστικές βουτιές, εξορμήσεις στα μοναδικά τοπία της Κρήτης και αρκετές ώρες χαλάρωσης περνούν αυτές τις μέρες και τις νύχτες του Αυγούστου οι νεαρές ηλικίες των κριτικών. Θάλασσα, καφέ, εκδρομές, ναι. Αυτά. Και διασκέδες και ξεκούρες, ναι, και τα δύο. Πάμε καμιά παραλία, κανένα καφέ, τα γνωστά που κάνουμε, ναι, βέβαια, όλα αυτά. Και μετά σιγά σιγά θα επιστρέψουμε στα γνωστά, στα γνώριμα. Εδώ, κατεβαίνουμε στο κέντρο και βγαίνουμε βόλτα. Ναι, θα πάμε εδώ πέρα, θα έρθουν φίλοι και θα πάμε διακοπές, θα γυρίσουμε μερικά μέρη εδώ πέρα, αυτά. Δεν είναι λίγοι και αυτοί που επιλέγουν για τη διασκέδασή τους στα αυγουστιάτικα βράδια παραδοσιακά πανηγύρια του νησιού μας για τους λάτρεις της κρητικής μουσικής και των αυθεντικών κρητικών γεύσεων. Πώς περνάω, πανηγύρια, γλέντια, χαρές. Συνήθως χωριό, παράδοση, καφέδες, μπάνια, αν κάνει καλό καιρό. Αυτά. Το 15 Αύγουστο περνάμε πάρα πολύ ωραίο στο νησί μας. Εγώ είμαι από Αθήνα, δεν είμαι από εδώ. Οπότε το απολαμβάνω. Παραλίες, μπάνια, πολύ ωραία γλέντια. Όσο για τους ξενιτεμένους, αυτοί φροντίζουν με κάθε τρόπο να ευχαριστηθούν το πανέμορφο νησί μας κατά τις μέρες της διαμονής τους, περνώντας ώρες χαλάρωσης και ηρεμίας, ξεφεύγοντας από την κουραστική ρουτίνα τους με εξορμήσεις στα υπέροχα μέρη του τόπου μας. Ωραία, λίγο καύσωνο κάνει, αλλά είναι. Παίρναμε μια χαρά. Είδαμε διακοπές. Τελειώνουν σε λίγο η Παρασκευή, τελειώνουν οι διακοπές. Πάμε πίσω στην κανονικότητα. Ποτά, καφέδες. Δουλεύω για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, κάνω και κανένα μπανάκι με ευκαιρίσω. Πολύ σπάνια. Δουλεύουμε 6 μέρες την εβδομάδα, ένα ρεπό. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα, οπότε δεν. Δεν μένει χρόνος δηλαδή για ξεκούραση. Μένει ελάχιστος. Ακόμα και οι εργαζόμενοι πάντως αυτό το 15ήμερο φροντίζουν να ξεκλέψουν λίγο από το βεβαρημένο χρόνο τους για ένα καφέ ή μια δροσιστική βουτιά σε κοντινές παραλίες. Επιστροφή στο Δελτίο. Μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμού κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη είναι ο θεσμός πλέον Γύμηλο Ποτάμου στο Πέραμα. Για 4 συνεχόμενες ημέρες χιλιάδες επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προϊόντα που βγάζει η μυλοποταμίτικη γη, αλλά και να απολαύσουν μοναδικές βραδιές
με γνωστούς καλλιτέχνες και πλούσιες πολιτιστικές δράσεις. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Περάματος διοργάνωσε για έκτη χρονιά τις εκδηλώσεις Γη Μιλοποτάμου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, του Δήμου Μιλοποτάμου και του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο την προώθηση και ανάδειξη του πολιτισμού και των προϊόντων της περιοχής, με τους επισκέπτες να μένουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την ενδοχώρα του Ρεθύμνου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι εμείς στο Σύλλογο, γιατί καταφέραμε και κάναμε θεσμό αυτή την έκθεση, την έκθεση Γη Μιλοποτάμου, που συγκεντρώνει σε ένα μέρος όλο το δημιουργικό Μιλοπόταμο. Είναι πραγματικά η γιορτή του τόπου μας. Θα δείτε σε ένα μέρος συλλόγους, παραγωγούς, καλλιτέχνες, θα παρακολουθήσουμε συναυλίες και παράλληλες δράσεις και κυρίως θα δείξουμε ότι το Μιλοπόταμο είναι ενωμένο και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και στο πεδίο των τεχνών και των παραγωγών και των πρωτοπόρων δράσεων. Πλήθος κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τα δρόμενα και τα παραδοσιακά εδέσματα που κερνούσαν οι σύλλογοι και οι εκθέτες της διοργάνωσης. Η προώθηση και ανάδειξη του πολιτισμού και των προϊόντων της περιοχής πλαισιώθηκε από πολιτιστικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων από όλη την Κρήτη, καθώς και από ανθρώπους που υπηρετούν την τέχνη, τα γράμματα και την επιστήμη. Η Γη Μιλοποτάμου αποτελεί μια εκδήλωση θεσμό για την περιοχή μας, μια εκδήλωση που συνδυάζει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, με τον πρωτογενή τομέα, με την καλλιτεχνική δημιουργία, με ό,τι έχει να κάνει με το σύγχρονο δυναμικό Μιλοπόταμο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου στηρίζει έμπρακτα αυτή την εκδήλωση ακριβώς γιατί αποτελεί την εικόνα, τη σύγχρονη εικόνα ενός Μιλοποτάμου που προοδεύει. Να μεταφέρω το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του κ. Αρναουτάκη, τις ευχές του για καλή επιτυχία, αν και είναι δεδομένη, και αυτής της έκθεσης των προϊόντων, του πολιτισμού, της γης του Μιλοποτάμου. Ακόμη και παρουσίαση και γευστική δοκιμή της διαδικασίας αποξήρανσης οίκων για το χειμώνα, τις πεντανόστιμες σικομαΐδες από τον Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Περάματος είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι παρευρισκόμενοι. Και ήταν όλη η γειτονιά ένα άρωμα. Άκουγε στην κανέλα, άκουγε στο βασιλικό, με αρχίβατα και βαρβαρόζα. Το βάζω με το σάμι. Πρέπει να παγώσει για να... Βάζουμε κανέλα από πάνω, άλλοι βάζουν καρύδια, μπορεί να βάλεις και εχίνη. Οι διοργανωτές είχαν συμπεριλάβει στο πλαίσιο της έκθεσης και σειρά μουσικών εκδηλώσεων με τον Γιώργο Λιανό, τον Γιάννη Βαρδί, ακόμα και τον Δημήτρη Μπάση με την ορχήστρα του. Σπασμένο καράβι, να με πέρα ματιά, έτσι να με... Με δίχως καθάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Στο εξωτερικό δελτίο έληξε ο αποκλεισμός στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ. Στην Ιταλία 360 μετανάστες μένουν εγκλωβισμένοι, ενώ στην Πορτογαλία ο υπήρυνος κλοιός δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα. Ανοιχτό είναι και πάλι το αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ μια ημέρα μετά τη μαζική διαμαρτυρία από διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας στο κύριο τέρμιναλ του αεροδρομίου που οδήγησε σε ματέωση όλων των πτήσεων. Είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια στον κόσμο, με 73 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. Περίπου 200 πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, καθώς χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εισέβαλαν στην αίθουσα αφίξεων, καταγγέλλοντας υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία, η οποία μια ημέρα πριν έριξε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες από κοντινή απόσταση στο πλήθος. Θύελλα αντιβράσεων έχει προκαλέσει το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία και δείχνει έναν άνδρα της εθνικής φρουράς να γρονθοκοπεί μια νεαρή γυναίκα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Μόσχα. Η Ντάνια Σοσνόφσκαγια δέχτηκε γροθιά στο στομάχι αφού είχε ακινητοποιηθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που άνδρες των σωμάτων ασφαλείας χρησιμοποιούν δυσανάλογη βία ενάντια στους διαδηλωτές. Πάνω από 350 διαδηλωτές συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, οι περισσότεροι στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Από τις 27 Ιουλίου έως σήμερα συνελήφθησαν πάνω από 1.700 άτομα. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν,
Αυτό φαίνεται να υιοθέτησαν οι Βρετανοί που προετοιμάζονται για τη μετα-Brexit εποχή, καθώς η προοπτική ενός Brexit χωρίς συμφωνία αυξάνεται δραματικά. Έρευνα αποκάλυψε ότι ξόδεψαν συνολικά 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ στοκάροντας προϊόντα. Σύμφωνα με την έρευνα, 800.000 Βρετανοί δαπάνησαν περισσότερα από 1.000 ευρώ, φοβούμενοι πιθανές ελλείψεις σε προϊόντα. Τα τρόφιμα και τα φάρμακα είναι τα πιο δημοφιλή είδη. Οι 3 στους 4 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έκαναν έξτρα προμήθειες και 50% αγόρασαν έξτρα φάρμακα και ποτά. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, οι επιχειρήσεις προβλέπουν ότι θα υπάρξουν μικρής διάρκειας προβλήματα στην προμήθεια προϊόντων. Ωστόσο, ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα χειροτερέψει την έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη. Κάθε μήνα, περίπου 45 εκατομμύρια κούτες φαρμάκων φεύγουν από τη Βρετανία με προορισμό τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης. Περισσότεροι από 350 είναι οι μετανάστες που διασώθηκαν στη Μεσόγειο σε επιχειρήσεις της ΜΚΟΣ ως Μεντιτερανέ με την αρρωγή των γιατρών χωρίς σύνορα. 356 μετανάστες παραμένουν εγκλωβισμένοι στο πλοίο Ocean Viking της οργάνωσης στα νυχτά της Λιβύης. Το πλοίο δεν έχει άδεια να προσεγγίσει κοντινό λιμάνι, καθώς ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι απαγόρευσε στο υπονορβηγική σημαία πλοίο να προσεγγίσει ιταλικό έδαφος. Στην τελευταία διάσωση, η φουσκωτή βάρκα στην οποία επέβαιναν 105 άτομα τρύπησε και οι επιβαίνοντες βρέθηκαν στη θάλασσα. Ωστόσο, διασώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του πληρώματος του Ocean Viking. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας αναγκάζει τους απεργούς οδηγούς βιτιοφόρων να επιστρέψουν στην εργασία τους σε ορισμένα τμήματα της χώρας, καθώς τα αποθέματα καυσίμων μειώνονται σημαντικά σε κάποια σημεία, όπως το αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Η επαόριστον απεργία των οδηγών βιτιοφόρων ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και έως το βράδυ της ίδιας ημέρας το 35% των βενζινάδικων είχαν ήδη ξεμείνει από καύσιμα. Σχεδόν 2.000 οδηγοί λαμβάνουν μέρος διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς τους. Στο μεταξύ, οι ελλείψεις που παρατηρούνται λόγω της απεργίας έρχονται στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Όσοι από τους απεργούς αρνηθούν να συμμορφωθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσουν οδηγούν ακόμα και σε διετή φυλάκιση. Πάμε τώρα να ξαναγηθούμε σε μια μεγάλη βιβλιοθήκη που στις τάξεις της έχει μια τεράστια και ιδιαίτερη τράπεζα σπόρων. Μια τράπεζα σπόρων στην Ανατολική Κίνα στεγάζεται σε μια βιβλιοθήκη εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στα φυτά και αναπτύσσεται ραγδαία, φιλοξενώντας όλο και περισσότερους σπόρους που σε αυτήν τη σύγχρονη κυβωτό του ΝΟΕ θα διαφυλάξουν την πολυτίμη κληρονομιά της φύσης από κάθε πιθανή καταστροφή. Η Τράπεζα Σπόρων υποδέχτηκε τον υπαριθμό 2.000 σπόρο της και έπεται συνέχεια. Στεγάζεται στο βοτανικό κήπο Χανσού στα ανατολικά της Κίνας και αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Οι σπόροι που μεταφέρονται εκεί περνούν από μια διαδικασία που διασφαλίζει την καθαρότητα και την επιβίωσή τους μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας υπό τη στενή παρακολούθηση βοτανολόγων και άλλων ειδικών. Οι σπόροι φυλάσσονται σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου για να προσαρμοστούν πριν τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση σε θερμοκρασίες μείον 20 βαθμών Κελσίου όπου και πέφτουν σε ένα αρκή. Σημειώνεται ότι εν λόγω βοτανικός κήπος στεγάζει ορισμένα από τα σπανιότερα είδη της Κίνας και του κόσμου και φυσικά τους σπόρους τους, καθώς και μερικά από τα πλέον απειλούμενα παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη παγκόσμια αυτή τη φορά τράπεζα σπόρων βρίσκεται στο Σβάλμπαρντ και είναι μία από εκείνες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθήκευσης Σπόρων, το οποίο δημιουργήθηκε με τη Διεθνή Συνθήκη Γενετικών Πόρων Φυτών του 2004. Βρίσκεται στο νησί Σπιτσβέργη του νορβηγικού αρχιπελάγου Σβάλμπαρντ, το οποίο είναι αρκετά κοντά στο Βόρειο Πόλο σε μια απόσταση 1.120 χιλιόμετρων. Η λειτουργία της άρχισε στις αρχές του 2008 και στόχος της είναι να βοηθήσει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βραδιά των ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η απόψινή σε 5 περίπου λεπτά η σέντρα στο Άμστερνταμ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ
καλείται να κάνει την υπέρβαση κόντρα στον Άγιαξ μετά το 2-2 της Τούμπας για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται και έχει θεωρητικά πιο εύκολο έργο στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, επίσης στις 9.30 την Μπασάκ Σεχίρα από την Τουρκία. Μετά το 0-1 που πήρε από το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, η ομάδα του Πειραιά δείχνει να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Πιθανότατα, εάν θα περάσει στον επόμενο γύρο, θα βρει μπροστά της την ομάδα της Πόρτο. Πάμε τώρα και στον Όφη. Η μέρα ανακοίνωσης μεταγραφής ήταν η σημερινή. Ήταν η μεταγραφή που αναμενόταν όμως από χθες, καθώς βρέθηκε στο Ηράκλειο και υπέγραψε στην κριτική ομάδα ο Ισπανός Όσκαρ Γουάλι. La verdad estoy muy contento por este nuevo reto en mi carrera y nada, solo quería agradecer la confianza que han puesto en mí y nada, muy ilusionado. Principalmente la confianza de, bueno, de este proyecto y de la confianza que han puesto en mí y nada, ahora solo me queda devolvérsela. Lo primero de todo, mi primer objetivo es conocer a mis compañeros, tener una buena relación desde el principio y sobre todo conocerlos y a partir de ahí entrenar fuerte y bueno, competir al máximo e intentar aprender lo más rápido posible. Mis objetivos, bueno, ya te he dicho, competir a mi máximo nivel y eso querrá decir que tanto con buenas actuaciones mías, llegarán buenas actuaciones del equipo e intentar pues eso, conseguir la mejor clasificación de la liga. En Anisí, mi ahumada, Radebú, Estoguípedo. Τις πρώτες ελληνικές λέξεις έμαθε σε λίγες ώρες πάντως ο Όσκαρ Γουάλι, ο νέος goalkeeper του Όφη. Εμείς να σας ενημερώσουμε για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα πρόκρισης κυπριακής ομάδας στα play-off του Champions League. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, ο ΑΠΟΕΛ πήρε πολύ μεγάλο διπλό πρόκρισης και μεγάλη ανατροπή ουσιαστικά έκανε η κυπριακή ομάδα, καθώς κέρδισε εκτός έδρας 0-2 την Καραμπάκ. Είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι στην Κύπρο 1-2. Μάλιστα, είχε σκοράρει στο γάσιπί της Λευκοσίας ο ΑΠΟΕΛ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό το γκολ τελικά αποδείχτηκε χρυσό με το 0-2 το σημερινό. Η κυπριακή ομάδα πήρε την πρόκριση στα play-off του Champions League. Επιστρέφουμε στον Όφη, καθώς βεβαίως η μεταγραφή του Γουάλι δεν είναι η τελευταία για την κριτική ομάδα. Ουσιαστικά, η κριτική ομάδα, όπως λέμε και στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, δίνει τα ρέστα της για τον κεντρικό αμυντικό, που ουσιαστικά είναι το τελευταίο κομμάτι για το puzzle και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει χαθεί η υπόθεση απόκτησης του Ιρανού Σαλίμι. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για τον Όφη. Βεβαίως, η θέληση της ομάδας του στο Ιράν να τον κρατήσει στη δύναμή τους κάνει την μεταγραφή για τον Όφη πιο δύσκολη. Ωστόσο, η προσφορά που έχει γίνει από τον Όφη δίνει μια αισιοδοξία, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, στον σύλλογο ότι έστω και στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών η προσθήκη αυτή θα γίνει στο ρόστερ. Επίσης, να επισημάνουμε ότι προγραμματίστηκε φιλικό παιχνίδι για το ερχόμενο Σάββατο στις 7 στο Παγκρίτιο ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Όφη. Ένα πολύ σημαντικό τεστ και για τις δύο ομάδες του Ηρακλείου.
τώρα ποιότητα και ευκολία πάνε πακέτο με τα έτοιμα γεύματα ΑΒ You Love. Τη νέα πρόταση που συνδυάζει τις λαχταριστές συνταγές μου με την ποιότητα που μόνο η ΑΒ μπορεί να υπογράψει. ΑΒ You Love. Πεντανόστιμα. Μία ακόμη μέρα εδώ στην Crete TV και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι του σταθμού κατέγραψαν την ειδησιογραφία της ημέρας. Απολαύστε μία ακόμα νύχτα Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.